Πάμε τώρα σε άλλες οδούς, αυτές της, του Δήμου Βέρειας, της πόλης της Βέρειας. Θα μας τα πει ο Νίκος ο Βουδούρης, τον έχουμε τελικά μαζί μας. Α, τον βλέπουμε κιόλας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δεν είσαι σε δρόμο βεβαίως. Όχι, όχι, είμαστε εδώ στα γραφεία μας, αλλά η ευθύνη ήταν δικιά μου για την καθυστέρηση, οπότε ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Λέω, μήπως πήγες να λύσεις το κυκλοφοριακό, γιατί 5 ώρες συζήτησης, μάλλον δεν βγήκε τίποτα από εκεί. Βγήκε το αναμενόμενο. Αυτό ναι. Τουλάχιστον μας λέει η πρακτική το συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, οι πολύ ωραίοι. Αλλά όταν είναι μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μιλάνε, είναι κουραστικό. Φαντάσου, εν πάση περιπτώσει, μαραθώνιο. Φαντάσου τι γίνεται όταν το λόγο μπορεί να τον πάρει οποιοδήποτε θέλει, είτε είναι πολίτης μεμονωμένος, είτε εκπρόσωπος φορέα. Έτσι και έγινε. Βέβαια, να σου πω, από τις 5 ώρες ή 1 ώρα ήταν χρήστο μόνο οι απαντήσεις του μελετητή της κυκλοφοριακής μελέτης προς όλους όσους έθεσαν ερωτήσεις επί της μελέτης και όχι τοποθετήσεις ή παρεμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Ό,τι καταλαβαίνεις ότι αυτή η μαραθώνια συνεδρίαση είχε πολλούς λόγους που διεξήχθη. Και βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να πούμε ότι απασχολεί την Βέρεια τον τελευταίο καιρό έντονα, έχει γύρει πολλές αντιδράσεις, πρέπει να το πούμε. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη δημοσκόπηση ή τέλος πάντων έκφραση γνώμης με κάποιον επιστημονικό τρόπο, ούτως ώστε να πούμε ότι η Βέρεια θέλει ή δεν θέλει την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης. Μάλιστα, ο πρώην νομαρχιακός σύμβουλος της Μαθίας, ο Σάββας ο Γαβριλίδης, ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή μας για την πολυσχεδή του δράση, σήμερα έστειλε μία δήλωση που λέει ακριβώς αυτό. Ένα τοπικό δημοψήφισμα θα μπορούσε κάλλιστα να λύσει τα χέρια στη Δημοτική Αρχή, με την έννοια ότι αν υπήρχε εκπεφρασμένη άποψη, δεν θα μπορούσε ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει ότι γιατί δεν προχωρήσατε στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων, καθώς αυτό είναι το ζητούμενο, και όχι μόνο δρόμηση ή αντιδρόμηση, λέγοντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, τεχνικά δεν μπορεί να είναι αμφίδρομη η Μητροπόλεως, οπότε κύριε, εντός εισαγωγικών το κύριε Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε καμία υλοποίηση της απόφασής σου, αφού μόνο αμφιδρόμηση μπορούμε να έχουμε. Μονοδρόμηση την αποκλείει ο λαός της Βέρειας δια δημοψηφίσματος, οπότε πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα προχωράει η μελέτη πάντως, εφόσον ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε η πρώτη φάση, να πούμε, της μελέτης και η πέμπτη πρόταση. Η οποία πέμπτη πρόταση, να επαναλάβουμε για όσους ενδεχομένως δεν έχουν πληροφορηθεί, θέλει την Οδό Μητροπόλεως να κατεβαίνει προς τις οδούς Βενιζέλου και Ελιάς. Η οδός Βενιζέλου επίσης θα είναι μονόδρομος σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Αυτό όμως είναι υποσυζήτηση και μπορεί να είναι και αμφίδρομη μέχρι τον Άγιο Αντώνιο. Και η οδός Ελιάς επίσης βεβαίως θα είναι μονόδρομος προς τα κάτω. Ούτως ή άλλως δεν θα υπάρχει λόγος να είναι ανωδική η πορεία, αφού θα είναι 2 δρόμοι που κατεβαίνουν προς τα εκεί. Και βέβαια είναι και άλλες παρεμβάσεις, όπως η λεωφόρος Στρατού με την οδό Κουτουριώτη. Είναι κάτω από το πάσχη της Ελιάς αυτές οι οδοί που λέω. Θα έχουν επίσης μία μονοδρόμηση σε ένα σημείο τους. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλώς απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.